απόδοση του Ολυμπιακού και η διαφορά στο σκορ δικαιολογεί οποιαδήποτε υπερβολή. Γιατί επαναλαμβάνω, ποιος περίμενε ότι θα μπορούσε αυτός ο πέμπτος τελικός ένα λεπτό και 20 δεύτερα πριν το τέλος να είναι στους 35 πόντους διαφορά. 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Αυτή η διαφορά είναι η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί ποτέ σε αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, όσοι και αν είναι η τελική. Απίστευτο 73-38, έφτασε στον τέταρτο συνεχόμενο τίτλο και πλέον είδατε ένα πλάνο από την κάμερα που είναι έξω από τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού εδώ. Πλέον ειδικά για αυτή τη στιγμή κατέκλυσαν το κομμάτι του σταδίου που τους αντιστοιχούσε. Αντίθετα, το πιθανότερο. Καλησπέρα και από το Πασαλιμάνι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε αυτή τη στιγμή ακριβώς μέσα στους πανηγυρισμούς. Είμαστε σε ένα μπαλκόνι της Γρηγορίου Λαμπράκη. Έχουμε βέβαια την τύχη να βρισκόμαστε ακριβώς πάνω από τους λιγοστούς προς το παρόν οπαδούς του Ολυμπιακού που πανηγυρίζουν στις αρχές της Γρηγορίου Λαμπράκη. Σε λίγο βέβαια αναμένονται και οι χιλιάδες από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κάποιες φωτοβολίδες έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή της. Έξαλα πραγματικά πανηγύρια από τους φίλους του Ολυμπιακού για τον τέταρτο αυτό συνεχόμενο τίτλο. Και τι χαρά βέβαια, χαρά με πολλά σκέλη θα λέγαμε, αφού ήταν μια μεγάλη νίκη εις βάρος του αιωνίου αντιπάλου του Παναθηναϊκού. Μια νίκη επί μιας ομάδας που τους στέρισε φέτος δύο τρόπαια. Ο Παναθηναϊκός που πήρε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, πήρε και κύπελλο Ελλάδος, απειλούσε να πάρει και το πρωτάθλημα. Όμως ο Ολυμπιακός δεν του έκανε αυτό το χατήρι. Ήταν η τελευταία του ευκαιρία να πάρει αυτό το τρόπαιο, δεν του είχε απομείνει άλλο στόχος και με ένα συγκλονιστικό πραγματικά παιχνίδι σήμερα, 73-38 το σκορ τα λέει όλα, ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος, αυτοκράτορας πλέον όπως στη δεκαετία του 80 ο Άρης. Ο Ολυμπιακός κάνει τη δική του αυτοκρατορία με έναν φυσικά, πώς θα το πούμε τώρα, τι άλλο να πούμε για τον Γιάννη Ιωαννίδη. Να εδώ ο Γιώργος Σιγάλας, αρχηγός του Ολυμπιακού, μέσα σε αποθέωση βαδίζει προς τις θέσεις των επισήμων, όπου θα γίνει η απονομή. Τον ακολουθούν οι συμπαίκτες του, ο Ρίβαρς, ο Μπέρι, ο Φασούλας, ο Τόμιτς, ο Νάκητς, ο Σούλης, όλα τα παιδιά του Ολυμπιακού. Επίσης οι τραυματίες, ο Γαλακτερός, ο Παπα-Νικολάου, δεν ξέρω να τα καταφέρει με τις πατερίτσες. Τελευταίος από όλους ο Γιάννης Ιωαννίδης και το κύπελο στα χέρια του Γιώργου Σιγάλα, στα χέρια των ανθρώπων του Ολυμπιακού που δικαιώνονται έτσι, δικαιώνονται οι προσπάθειές τους με την κατάκτηση του τροπέου, με την παραμονή στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ, μια τετραετής δυναστεία, μια μικρή αυτοκρατορία. Μόνο ο Άρης με τους 7 συνεχόμενους τίτλους και ο Παναθηναϊκός με τους 5 συνεχόμενους παλιότερα τη δεκαετία του 70, μόνο αυτοί έχουν καταφέρει αυτό το επίτευγμα, 4 συνεχόμενους τίτλους. Ο Τόμιτς με το κύπελο στα χέρια, ο Μπαχατσιάς τώρα, ένας-ένας οι παίκτες του Ολυμπιακού γεύονται το νέκταρ του τίτλου. Ο 12ος τίτλος για τον Γιάννη Ιωαννίδη και ίσως ο πιο γλυκός, αφού ήρθε μετά από μια χρονιά γεμάτη με προβλήματα. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, την ασθένεια του Μπέρι, τους τραυματισμούς του Γαλακτερού, του Παπα-Νικολάου. Και για έναν ακόμα λόγο είναι πιο γλυκός αυτός ο τίτλος, επειδή επιτεύχθηκε απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος ήρθε εδώ ως το αντίδοτο στον Ιωαννίδη, χάρη στην παράδοση που είχε δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια, τον Μάλκοβιτς. Δημήτρη Καρίδα, έχεις κάτι για να σας ακούσεις. Τον Παναγιώτη Φασούλα έχουμε μαζί μας. Παναγιώτη, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός νομιμοποιείται να μιλάει για δυναστεία στο ελληνικό μπάσκετ. Όχι μόνο νομιμοποιείται, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι που επέβαλε πλήρως την παρουσία του ο Ολυμπιακός, έδειξε ποια είναι η πανίσχυρη ομάδα στην Ελλάδα και εύχομαι να έχει ανάλογη συνέχεια και στο μέλλον. Ήταν ο πιο δύσκολος τίτλος επί των ημερών σου στον Ολυμπιακό. Πιο δύσκολος, να σκέφτεσαι. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για τον λόγο ότι μετά το Final Four που δεν πήγαμε, έπρεπε συνεχώς να παίζουμε και να αποδεικνύουμε. Ήταν πολύ δύσκολη περίοδος για μας. Αλλά το παιχνίδι αυτό δεν ήταν. Μήπως θεωρείς ότι αξίζετε και κάτι παραπάνω εκτός από το Πρωτάθλημα Ελλάδος? Με βάση τη σημερινή σας εμφάνιση, μήπως αξίζετε κάτι παραπάνω από το Πρωτάθλημα Ελλάδος? Ο καθένας παίρνει αυτό που το αξίζει και αποδεικνύει αυτό που το αξίζει απέναντι σε αυτούς που αξίζουν. Σε ευχαριστούμε.
Αυτά από τον Παναγιώτη Φασούλα. Ελπίζω να καταφέρατε εσείς να τον ακούσετε, γιατί εμείς μέσα σε αυτό τον χαλασμό δεν ακούμε τίποτα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το κύπελο παραμένει στα χέρια των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Εκεί θα μείνει όλο το βράδυ, πιθανόν σε κάποιο νυχτερινό κέντρο όπως συνηθίζεται. Είναι λογικό να το γλετήσουν δεόντως οι πρωταθλητές. Το φινάλε, το τριαμβευτικό φινάλε μιας χρονιάς κουραστικής, γεμάτης με προβλήματα, όπως είπε Φίλιππα προηγουμένως. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να τα ξεπεράσει όλα αυτά, να ξεπεράσει και τον Παναθηναϊκό που ήρθε να διεκδικήσει τον τίτλο με τις δάφνες του πρωταθλητή Ευρώπη. Θέλω να πω, Νίκο, ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο Ολυμπιακός στη φετινή χρονιά, μπροστά στα τόσα προβλήματα, έδειξε το σθένος του, την μαχητικότητά του και τελικά αυτό που είχε πει από την αρχή της χρονιάς ο Ιωαννίδης, την καρδιά του πρωταθλητή. Βεβαίως, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι στο κρισιμότερο σημείο της τελικής μάχης ο Παναθηναϊκός δέχθηκε το ισχυρότερο πλήγμα που θα μπορούσε να δεχθεί με τον τραυματισμό και τελικά την αναχώρηση του Ντομίνικ Γουίλκινς. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν μειώνει την αξία της επιτυχίας, γιατί ο Ολυμπιακός καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου είχε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και, εν πάση περιπτώσει, στο τελικό ματς η διαφορά ήταν καταληκτική. Βλέπετε συνεχώς πλάνα μία από το Πασαλιμάνι που έχει γεμίσει με κόσμο ντυμένο στα ερυθρόλευκα και μία από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Γιάννης Ιωαννίδης νομίζω ότι σε λίγο θα βρεθεί στις πλάτες των φίλων του Ολυμπιακού. Τελικά θα φέρθηκε. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού εδώ, ο Σωκράτης Κόκαλης. Κόκαλης και Ιωαννίδης ουσιαστικά ήταν αυτοί που έβαλαν τα θεμέλια αυτής της ομάδας που πήρε 4 τίτλους σε 5 χρόνια. Ο Σωκράτης Κόκαλης, ο οποίος συνεχίζει να γεύεται απογοητεύσεις από το ποδόσφαιρο, αλλά το μπάσκετ τον συντηρεί ψηλά και σε επιτυχίες αλλά και στην εκτίμηση των οπαδών του Ολυμπιακού. Οι παίκτες του Ολυμπιακού σιγά σιγά μπήκαν ένας-ένας και με τα χίλια ζόρια μέσα στους διαδρόμους και τελικά στα αποδυτήρια. Το ίδιο και ο Ιωαννίδης με τους παράγοντες και τον πρόεδρο του Ολυμπιακού που τον βλέπετε νομίζω κάπου στο βάθος. Βλέπουμε λοιπόν σε ζωντανή σύνδεση του Μέγκα με το Πασαλιμάνι τους φίλους του Ολυμπιακού που συγκεντρώνονται εκεί που είναι η καρδιά των γεγονότων και των πανηγυρισμών στον Πειραιά. Κάθε φορά που ο Ολυμπιακός φτάνει σε κάποια μεγάλη επιτυχία, ο κόσμος συγκεντρωμένος, η κάμερα του Μέγκα από ψηλά καταγράφει τις κινήσεις, συνεχώς αυξάνεται ο κόσμος που είναι συγκεντρωμένος στη Γρηγορίου Λαμπράκη και στην παραλιακή λεωφόρο εκεί στο Πασαλιμάνι, ενώ οι ίδιες πανηγυρικές σκηνές συνεχίζονται και στους χώρους του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, στην εξέδρα των επισήμων, στις εξέδρες του γηπέδου, αλλά και στα αποδυτήρια. Σε λίγο φαντάζομαι θα αρχίσει και η συνέντευξη τύπου, ελπίζω να έχουμε και από εκεί πλάνα, από τον Ιωαννίδη και τον Μάλκοβιτς. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ακούσουμε τον Γιώργο Θαναϊλάκη, ο οποίος βρίσκεται στο Πασαλιμάνι και μπορεί να μας μεταφέρει. Ναι, σε ακούω, Γιώργο, το μικρόφωνο σε σένα. Βρισκόμαστε σε ένα μπαλκόνι της Γρηγορίου Λαμπράκη, όπως αυτή τη στιγμή οι εκατοντάδες φίλοι του Ολυμπιακού που είχαν στήσει ένα πρόσφυρο πανηγύρι στην πλατεία Κανάρη. Αυτή τη στιγμή έχουν πάρει ανωδική πορεία στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Κινούνται προφανώς προς την Ομόνια που φαίνεται ότι εκεί θα είναι το κέντρο των εκδηλώσεων σήμερα των φίλων του Ολυμπιακού. Ένα κέντρο που το μέρος δηλαδή Ομόνια που είχε γίνει στέκει των φιλάθλων του Παναθηναϊκού, αν δεν απατούμε, 6 φορές φέτος κατέβηκαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού εκεί για να παραγυρίσουν επιτυχίες της ποδοσφαιρικής ομάδας αλλά και της ομάδας του μπάσκετ. Μεγάλο, πραγματικά μεγάλη μέρα για τον Ολυμπιακό η απόψινή. Δεν είναι μόνο το πρωτάθλημα Ελλάδος, είναι ότι επετέφθη επί του ενίου αντιπάλου, είναι ότι επετέφθη επί του Παναθηναϊκού που κατέκτησε φέτος ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κάτι που πάλευε να αποκτήσει ο Ολυμπιακός τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά δεν τα κατάφερνε. Πήρε και το κύπελλο Ελλάδος, δύο κύπελλα αυτά. Ήταν πλέον το πρωτάθλημα Ελλάδος το μοναδικό στόχος που απέμενε στον Ολυμπιακό. Τελικά τα κατάφερε με ένα πανηγυρικό τρόπο, με ένα μεγάλο σκορ, σε έναν τελικό που είχε μόνο έναν πρωταγωνιστή. Το Πασαλιμάνι λοιπόν δεν προσφέρεται σήμερα για εκδηλώσεις, για πανηγύρια. Έχουν ήδη αποχωρήσει σιγά σιγά οι φίλοι του Ολυμπιακού. Επαναλαμβάνω ότι κατά πάσα πιθανότητα όλοι θα μαζευτούν σε λίγη ώρα στην Ομόνια από όλα τα μέρη της Αθήνας για να γιορτάσουν αυτό το μεγάλο φρίαδο. Και να μην ξεχνάμε βέβαια ότι όταν άρχισε το μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατακτούσε και άλλο ένα πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα στο Πόλο και μάλιστα μέσα στη Βουλιαγμένη. Οπότε είναι διπλή χαρά για τους φίλους του Ολυμπιακού. Πρωταθλητής λοιπόν και